Δεν χτυπάει τη δεύτερη θέση για μένα, για κάποιου ναι. Τέλο πάντων είναι δυνατό. Πάνω του 10% αρκετά. Αυτό σημαίνει βουλευτική έδρα πιθανώ στην Ημαθία. Και στην Ελλάδα. Εγώ ξέρω Ημαθία. Θέλετε να σα πω ποιοι ακούγονται και ποιοι κατά τη γνώμη μου πιθανότατα θα είναι υποψήφοι τη νέα γενιά του Νίκο Ανδρουλάκη. Με ονόματα. Ο γιο του Γιάννη Χασιώτη, του Δήμαρχου Βέρεια, ο γιο του Μπουρσκέη, του Δημάρχου Αλεξάνδρης, πρώην φυσικά και οι δύο αυτή, ο ένα είναι στη ζωή, ο γιο, η κόρη του Αποστόλου, των, των Ελλήνων βιομηχάνων, βιομηχ, τη ένα ο Αποστόλου, ο ανυψιό ή ο γιο του βουλευτή Γκιόνογλου. Ανανέωση λοιπόν με τα παιδιά μας, τα παιδιά των πρώην, Έρχονται σήμερα, αεράτα, να πάρουν τη θέση των γονέων τους μέσα στα πράγματα και να συνεχίζουν τις πολυετής, πετυχημένες, πολιτικές και μη καριέρες των γονιών τους. Αυτή θα είναι ένα νέο σανδρουλάκι. Γι' αυτό λοιπόν και πιστεύω... Καλημέρα Μπάμπη. Τι λέει ο Γκαρμπαλάς, κατέβασε πολύ νερό. Ε, να συνεχ... ή ο Κρασοπούλη ή ο, να κάνει μερικέ χάρε. Αυτή είναι λοιπόν, αυτή διαφαίνεται στην ημαθία και αλλού η, η ανδρολαϊκή ανανέωση, είπα σου και, ανανεωση, η και Γι' αυτό λοιπόν κρατάω πολύ, μεγάλο... πολύ, μικρό καλάθι. Τώρα θα μου πει κανεί, τα παιδιά μπορεί αυτά να είναι άξια, έτσι, να μην τα δικούμε. Μπορεί ο Μιχαήλ ο Ιωάννη ο Μιχαήλ Χασιώδη να είναι άξιο. Μια φορά που την είχα γνωρίσει μου φάνηκε συμπαθή, όντω. Και είχε πολιτικό λόγο. Οκ. Okay. Ο Νίκο ο έχει πολιτικό λόγο. Σαφέστατο. Τα από εδώ, τα από εκεί, άλλο λόγο έχει. Όμω. Είναι μια κατάσταση που σα την περιγράφω. Είναι ο γιο του Γκιονόγλου. Είναι η νηψιό του Γκιονόγλου. Ο τρίτο. Σα είπα και οι τέσσερι που ακούγονται και θα είναι υποψήφοι, να το θυμάστε. Είναι αυτοί. Γι' αυτό λοιπόν και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο για το Πασόκ. Δεν λέμε τώρα για Νέα Δημοκρατία, σήμερα δεν λέμε για ΣΥΡΙΖΑ, τα έχουμε πει. Έτσι δεν μορφώνεται η κατάσταση στην Ελλάδα. Πολλά χρόνια τώρα. Η Ελλάδα, φίλε και φίλοι, δεν άλλαξε και πολύ. Μπορεί να είναι...